Καλημέρα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου, γιατί ήρθες σε αυτό εδώ τον κόσμο, και αν ναι, τι θα σε βοηθήσει αυτό στην ζωή σου, στην καθημερινή σου ζωή? Αν θέλεις να μάθεις τις απαντήσεις, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, προεδρευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά, Δευτέρα έως Κυριακή, μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σάββατο σήμερα και διαλέξαμε ένα θέμα που το σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες και το επιλέξαμε να το πούμε σήμερα, γιατί είναι Σάββατο, έτσι ώστε να κάτσουμε λίγο Σαββατοκύριακο να το σκεφτούμε και τη Δευτέρα να το βάλουμε σε πράξη, αν όχι από αύριο που είναι Κυριακή. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο? Έχεις σκεφτεί κάθε μέρα που ξυπνάς, γιατί ξυπνάς? Έχεις σκεφτεί κάθε μέρα που τελειώνει, αν πέρασε αυτή η μέρα και τι ήταν για σένα αυτό? Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Ο σκοπός της ζωής σου είναι το κίνητρο που σε κάνει να προχωράς στη ζωή σου, ανάσχετα με το τι σου έχει συμβεί. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να έρθουμε και να δουλεύουμε σε μια δουλειά, να περιμένουμε να περάσει η εβδομάδα, να έρθει η Παρασκευή, να περιμένουμε να περάσουν τα χρόνια για να πάρουμε σύνταξη και να ράξουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός ζωής μας. Εννοείται ότι χρειάζεται να δουλεύουμε, εννοείται ότι χρειαζόμαστε τα λεφτά για να ζήσουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι που μας τραβάει από μέσα μας. Ο σκοπός της ζωής μας, για να τον βρούμε, θα πρέπει να ζούμε τη στιγμή. Δεν θα το καταλάβουμε με το μυαλό, θα το καταλάβουμε με την καρδιά. Θα πρέπει να νιώθουμε κάθε στιγμή που περνάει τι είναι αυτό που μας γεμίζει και τι όχι. Θα πρέπει να ζούμε στο παρόν για να καταλαβαίνουμε αν αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή ή γενικότερα από αυτά που κάνουμε, τι μας αρέσει περισσότερο και τι λιγότερο. Και όσο ζούμε στο παρόν και όσο καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε το τι μας συμβαίνει και το τι γεμίζει την καρδιά μας, αυτή η αναγνώριση, αυτή η ανακάλυψη από στιγμή σε στιγμή θα μας οδηγήσει να καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε εμείς. Ξέραμε ότι μας αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο από τότε που ήμασταν μικροί. Σιγά σιγά γενωμένοι από το να λέμε πράγματα, ναι, σε πράγματα τα οποία δεν είμαστε υποχρεωμένοι, και από βήμα σε βήμα αρχίζοντας να κάνουμε πράγματα τα οποία μας άρεσαν και δεν ήμασταν υποχρεωμένοι, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που θέλουμε. Και από το ένα βήμα στο άλλο, από το ένα βήμα στο άλλο, φτάσαμε τώρα αυτή τη στιγμή να ζούμε το όνειρό μας. Αυτό θέλουμε να σου πούμε να κάνεις εσύ. Βρες τη δύναμη μέσα στην καθημερινότητα που περνάς τώρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολα, για όλους μας είναι δύσκολα. Μέσα στην καθημερινότητα άρχισε να ζεις τη στιγμή και να καταλαβαίνεις από αυτά που κάνεις τι σε γεμίζει περισσότερο. Και όσο βρίσκεις τι σε γεμίζει περισσότερο, άρχισε να πηγαίνεις ένα βήμα προς τα εκεί και ένα βήμα προς τα εκεί. Και σιγά σιγά θα καταλήξεις να καταλάβεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου. Ο σκοπός της ζωής σου δεν χρειάζεται να είναι κάτι τρελό, εξωπραγματικό, κάτι που να εντυπωσιάζει τους άλλους. Είναι αποκλειστικά δικό σου και αφορά μόνο εσένα. Μπορεί να είναι να βοηθήσεις τα παιδιά σου να γίνουν ευτυχισμένα. Μπορεί να είναι να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους να γίνουν ευτυχισμένοι. Μπορεί να είναι να αφήσεις μια κληρονομιά στον κόσμο που θα βοηθήσει άλλους ανθρώπους να γίνουν ευτυχισμένοι. Δεν έχει σημασία τι θα είναι. Φτάνει να είναι δικό σου. Θα πρέπει αυτός ο σκοπός να γεμίζει εσένα. Και ποια είναι η μαγεία του σκοπού? Όταν το βρεις αυτό το σκοπό, αρχίζει από μόνος του και αποκτάει μια ζωή. Και αντί να του δίνεις πλέον ενέργεια εσύ, σου δίνει αυτός. Έτσι συνέβη σε εμάς τις τελευταίες 48 ώρες. Την Πέμπτη ξυπνήσαμε το πρωί χαράματα, κοιμηθήκαμε στις 1.30 το βράδυ, χωρίς να κοιμηθούμε καθόλου το μεσημέρι, και την Παρασκευή το πρωί. Κάναμε κανονικά μας το βιντεάκι χθες, κάναμε την εκπομπή μας 2 ώρες, είχαμε τέτοιο εισήγηση σε παιδιά ηλικίου στη Θέρμη, ένα μισάωρο, 10 και μετά 12 με 2 είχαμε άλλες 2 ώρες σε ενέργεια μέσα σε ένα σεμινάριο που κάναμε, σε ένα webinar. Δεν, παρότι υπήρχε σωματική κούραση, η ψυχική, η εσωτερική, η καρδιά μας έδινε τη δύναμη να προχωρήσουμε και πιστεύουμε ότι δώσαμε το 100%. Και αυτό γιατί έβγαινε από μέσα μας. Είναι αυτοτροφοδοτούμενη η διαδικασία μετά όταν βρεις το σκοπό σου. Γι' αυτό λοιπόν κάτσε, παρατήρησε τη στιγμή, νιώσε τη στιγμή, ζήσε τη στιγμή, κατάλαβε τον εαυτό σου. Πάνε βήμα-βήμα προς το σκοπό σου, γιατί όταν θα το βρεις μετά θα αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Μπορεί να μην είσαι κάθε μέρα μέσα στην τρελή χαρά, αλλά τουλάχιστον θα είσαι πολύ περισσότερες. Και όσο δίνεις ενέργεια σε αυτό το σκοπό, τότε τόσο θα είναι περισσότερες. Και θα αυξάνουν και θα αυξάνουν και θα αυξάνουν. Δεν θα χρειάζεσαι πολλά πράγματα. Είχαμε μια πληρότητα χθες, μια υγεία, μια μέθη. Είναι αυτή η μέθη που έχεις όταν καταλαβαίνεις ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Είναι αυτά τα σημάδια που σου έρχονταν από το σύμπαν, από το Θεό, δεν ξέρω από πού σου έρχονται, που σου δίνουν να καταλάβεις ότι ναι, είσαι στο σωστό δρόμο.
δρόμο. Βρες το σκοπό σου, βρες, μη χαραμίζεις άλλη μέρα από τη ζωή σου. Βρες το σκοπό σου, νιώσε τη ζωή σου, νιώσε αυτά που σε γεμίζουν και βρες το σκοπό σου. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας. Μπορούμε να μιλάμε για αυτό το σκοπό ώρες ολόκληρες, αλλά ούκον το πολλό το έφου, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Ελένη μου, καλησπέρα, τα φιλιά μας στην Αστόρια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει, γιατί είναι καλή εκλογή. Ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Σε όλους μας. Βίκη μου, καλημέρα, τα φιλιά μας. Βασίλη μου, καλημέρα και σε σένα, μας είδες. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Κυριακή μου, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Γεωργία, καλημέρα στην Κύπρο. Και εμείς ευχαριστούμε που μοιράζετε τα πρωινά σας μαζί μας. Ελένη μου, καλημέρα και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο, τα φιλιά μας στη Ρόδο. Χριστάρα μου, τα φιλιά μας στη Νέα Σάντα. Νότα, καλημέρα, τα φιλιά μας, ναι, μας είδες, ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε και τη δική σου καλημέρα. Να έρθεις, να χαίρεσαι όταν δίνεις καρά, έτσι ακριβώς είναι. Ανθή μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε σένα. Στέλιο μου, καλημέρα σε σένα. Ψυχική αγαλία, σε αυτό σου δίνει ο σκοπός όταν τον αναγνωρίσεις. DDA μου, καλημέρα στην Κύπρο. Αναστασία μου, τα φιλιά μας στην Καλαμάτα. Καλημέρα από όποια μας ακούτε, ό,τι και να κάνετε. Βγείτε έξω και σήμερα ρουφήξτε την κάθε στιγμή, νιώστε την κάθε στιγμή για να καταλάβετε τι σας αρέσει. Και στιγμή σε στιγμή θα οδηγηθείτε στο σκοπό σας. Και όταν εσείς θα οδηγηθείτε στο σκοπό σας, θα δώσετε τη δύναμη και στους άλλους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Έτσι θα γίνετε ύλη τη ζωή, του ζουσμένου ύλου των άλλων, όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης. Καλή συνέχεια να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού αύριο στις 6 το πρωί. Εδώ πάλι από την ταράτσα μας. Φιλιά πολλά. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Θέλω να φωνάξω και δεν μπορώ. Κοιμούνται οι από κάτω. Φιλιά πολλά. Έλα.